Η αποδόμηση του κοινωνικού πυρήνα πυροδοτεί τα φαινόμενα βίας, παιδικής κακοποίησης όσο και παραβατικότητας ανηλίκων, φέρνοντας την ελληνική κοινωνία μπροστά σε ένα κυκαιώνα κρούσματων. Κρούσματα που καλούνται να διαχειριστούν οι αρχές χωρίς θεσμικές πρωτοβουλίες και κατάλληλες δομές που θα μπορούσαν να στηρίξουν θύματα, ανήλικους θύτες αλλά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, καθώς μόνο έτσι μπορεί να σπάσει ο κύκλος της βίας. Παιδική κακοποίηση όμως είναι επίσης και να φημώνονται οι φωνές των παιδιών, να γκρεμίζονται τα όνειρά τους και να μεγαλώνουν σε ένα σκληρό κόσμο δίχως ελπίδα για το αύριο. Μια λογική ως πολιτεία και ο καθένας ξεχωριστά θα πρέπει να βάλει το δικό του λιθαράκι και να αναδείξουμε το ζήτημα. Η αυστηροποίηση των νόμων δεν είναι η απάντηση, όπως εξήγησε στην ομιλία της η νομικός Αλεξάνδρας Πανάκη, η οποία συμμετείχε στην εκδήλωση της Γραμματείας Δικαιωμάτων του Παιδιού της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ενδείκτης μιας κοινωνικής εκτροπής. Οι ανήλικοι αποτυπώνουν απλώς την αποδόμηση του κοινωνικού πυρήνα που είναι η οικογένεια και φυσικά διάφορες εξωτερικές συνθήκες και παράγοντες που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ελεγχθούν. Έχουν συντελέσει απόλυτα σε αυτό. Βασικός ομιλητής στην Εσπερίδα ήταν και ο αντιστράτηγος Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που μίλησε μέσω διαδικτύου για την καθημερινή έξαρση του φαινομένου του bullying διαδικτυακού και μη. Κυβερνοεκφοβισμός, ούτε σχολικός εκφοβισμός. Το σχολείο δεν φοβίζει. Μπορεί ο εκφοβισμός σαν φαινόμενο να παραδεί εντός σχολείου και εκτός σχολείου. Δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης της εγκληματικότητας των ανηλίκων. Θα έπρεπε να υπάρχουν δομές, να έπρεπε να υπάρχουν άνθρωποι ικανοί, στελεχωμένες αυτές οι δομές καταρχήν από εξειδικευμένους. Η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα παιδική κακοποίηση, σύγχρονες προκλήσεις, δράσεις και τρόποι αντιμετώπισης πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Το τελευταίο διάστημα βαλόμαστε, το βλέπετε κι εσείς, έχουμε ένα καταιγισμό από κακοποιητικές συμπεριφορές, από εγκλήματα πολέμου, από bullying. Οπότε θεωρήσαμε ότι ό,τι καλύτερο να το συνδυάσουμε έτσι μαζί με τα δικαιώματα του παιδιού να γιορταστεί αυτή η μέρα. Για να δείξουμε τις σύγχρονες προκλήσεις, τους κινδύνους, αλλά και τρόπους προστασίας και πρόληψης από τους διακεκριμένους ομιλητές μας και ομιλήτριές μας, ώστε αυτή η εκδήλωση να έχει ένα χρήσιμο εργαλείο μετά το πέρας της εκδήλωσης.